Πυρκαγιές ξέσπασαν σε δύο διαφορετικά σημεία στην Αλεξανδρούπολη στις 16 Αυγούστου, περίπου μετά τις 7.30 το απόγευμα. Οι φωτιές σημειώθηκαν στην περιοχή Πόταμος κάτω από την Παλαγία και στο τέρμα της Οδού Άβαντος. Στις 7.30 είχαμε μια ενημέρωση για φωτιά προς το σκουπιδότοπο του Άβαντος, το οποίο φυσικά οι πληροφορίες ήταν λάθος, αλλά ήταν πριν τη γέφυρα της Εγνατίας προς τον οικισμό του Άβαντα και πριν το χώρο, τον χώρο διαλογής απορριμμάτων. Δημιουργήθηκε μια φωτιά, επίσης υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι ήταν από υπερφόρτωση δικτύου και απλώθηκε σε υπολείμματα καλλιεργειών, αλλά το δύσκολο ήταν ότι παράλληλα μαζί με αυτή τη φωτιά είχαμε και αναγγελία πυρκαγιάς στο οικισμό τέρμα Άβαντος, το οποίο ήταν σε ένα παράπηγμα. Το θέμα ήταν ότι υπήρχαν ισχυροί άνεμοι εκείνη τη στιγμή, αλλά και οι πληροφορίες ερχόταν για ακόμα ένα συμβάν, και ενώ πηγαίναμε σε ένα, ερχόταν για άλλο συμβάν και μετά για τρίτο συμβάν. Ο φόβος των πυροσβεστών ήταν οι δυνατοί άνεμοι που φυσούσαν προς την Παλαγία και σημειώνουν ότι σε περιοχές με πιο πυκνή βλάστηση η πυρκαγιά δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί εύκολα. Τελικά τα συμβάντα ήταν δύο. Τέρμα Άβαντος αντιμετωπίστηκε άμεσα με δύο οχήματα, όπως και στην περιοχή του Πόταμου. Αρχικά πήγε ένα όχημα και μετά άλλα δύο. Εκεί πέρα απλώς η ανησυχία ήταν επειδή φύσαγαν με τέτοια φορά οι άνεμοι και φύσαγαν προς την πλευρά της Παλαγίας και γενικά προς την, σε περιοχές με πιο πυκνή βλάστηση. Μη χαθεί η φωτιά και πάει σε σημεία που δεν μπορούσαμε πλέον να την αντιμετωπίσουμε. Υπήρχε πάρα πολύ δυνατός άνεμος. Ευτυχώς καταφέραμε την κόψαμε στα όρια της καλλιέργειας και του δρόμου. Και λόγω ότι από εκεί υπάρχουν κάποια διάσπαρτα σπίτια, όπως και πιο πάνω είναι η περιοχή της Παλαγίας, με τον οικισμό της Παλαγίας, αφήσαμε οχήματα ασφαλείας όλο το βράδυ να είναι σε εκείνο το χώρο. Αν και κάηκαν υπολείμματα καλλιεργειών και κάποια δέντρα, θέλαμε να έχουμε ασφαλισμένο το μέρος, να είμαστε 1000% σίγουροι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει ούτε σπίθα και να κινδυνεύσει οτιδήποτε. Τα συμβάντα αντιμετωπίστηκαν γρήγορα από τους πυροσβέστες που έφτασαν στην περιοχή με οχήματα και άρχισαν την οριοθέτηση αρχικά και στη συνέχεια τον πλήρη έλεγχο. Αντιμετωπίστηκαν γρήγορα τα συμβάντα και όλα πήγαν καλά. Απλώς αυτές τις μέρες, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε άνεμο. Δεν είναι ο καλύτερος μας σύμμαχος για την πυροσβεστική και θέλουμε την προσοχή του κόσμου να είναι προσεκτικός. Απλώς, ό,τι συμβάν είχαμε χθες ήταν από υπερφόρτωση δικτύου. Δεν είχαμε, γιατί ακούγονται διάφορα, δεν είχαμε ούτε εμπρισμούς, ούτε τον κόσμο να δημιουργεί καταστάσεις και προβλήματα. Και ειδικά δεν θεωρώ ότι είχαμε το τελευταίο καιρό τέτοιο συμβάν που να είναι από ανθρώπινο χέρι. Πλην του δωρικού, που αυτό διερευνάται.